Ο ερευνητής δημόσιας υγείας στα Πανεπιστήμια Πατρών και Δυτικής Αττικής, ο κύριος Κώστας Φαρσαλινός, είναι κοντά μας σήμερα. Καλημέρα, κύριε Φαρσαλινέ. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Ζητώ συγγνώμη, αλλά είχαμε τεχνικά προβλήματα και πήγαμε πιο πίσω λίγο τα πράγματα σήμερα με τις τηλεφωνικές γραμμές. Ελπίζω η δική σας να είναι καλή. Για πείτε μου εσείς πώς τη βλέπετε όλη αυτή τη συζήτηση για τη μετάλλαξη Δέλτα. Είναι αυτή τώρα η φίρμα μετάλλαξη, να το πω έτσι. Η συζήτηση για τις μεταλλάξεις, για όποια μετάλλαξη, είναι αναμενόμενη. Είναι κάτι το οποίο είχαμε συζητήσει και μαζί από τον Νοέμβριο ή Δεκέμβριο, αν θυμάμαι καλά. Είναι ένας ιός ο οποίος γνωρίζουμε ότι μεταλλάσσεται. Αναμένουμε αυτές τις μεταλλάξεις. Πιθανότατα θα υπάρξουν και άλλες. Το περίεργο θα ήταν να σταματήσουν. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο ζήτημα το οποίο μας προκαλεί έκπληξη. Θα έπρεπε και στις αρχές να προκαλεί έκπληξη. Είναι κάτι το οποίο βρίσκεται μέσα στα αναμενόμενα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Με ποιο τρόπο, αυτό είναι το ερώτημα. Με ψυχραιμία και νυφαλιότητα, με σχέδιο φυσικά. Ο τρόπος αντιμετώπισης είναι ο γνωστός. Είναι να χρησιμοποιήσεις εργαλεία όπως είναι και τα εμβόλια σαφώς μέσα στη διαχείριση. Ταυτόχρονα να ενισχύσεις την αντιμετώπιση του ζητήματος μέσω της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και όχι να περιμένεις πάλι για άλλη μια φορά από τα νοσοκομεία να διαχειριστούν τα πάντα. Δεν ξέρω αν αυτό έχει γίνει στην Ελλάδα και δεν ξέρω και τι δικαιολογία υπάρχει μετά από 1,5 χρόνο να μην έχει γίνει ακόμα στην Ελλάδα. Με φυσικά επιδημιολογική επιτήρηση. Αυτό δείχνεται με τα self-test. Όπως καταλαβαίνετε, χρειάζεται σχέδιο. Τρίτον, με διαγνωστικό έλεγχο, ο οποίος πρέπει να συνταγογραφείται και να γίνεται αξιόπιστα. Αναφέρομαι στα PCR, τα οποία ακόμα μετά από 1,5 χρόνο δεν συνταγογραφούνται. Αυτά τα οποία έχουμε πει, ξέρετε, εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Αυτά θα πρέπει να τα έχουμε έτοιμα και για το μέλλον, διότι τώρα έχουμε την ευτυχία να έχουμε ένα κύμα το οποίο είναι σε πτώση, σε ραγδαία πτώση θα έλεγα, και ελπίζω ότι θα συνεχίσει έτσι μέσα στο καλοκαίρι. Όμως δεν ξέρουμε τι θα γίνει το φθινόπωρο. Αυτή η φαινομενική αποδρομή λέτε ότι είναι μια ευκαιρία για σοβαρά στρατηγικού χαρακτήρα μέτρα, όχι γενικώς χαλαρώσει. Εντάξει, ο κόσμος θα χαλαρώσει, είναι καλοκαίρι ούτως ή άλλως, αλλά ίσα ίσα τώρα λέτε είναι που χρειάζεται ένα σχέδιο. Σωστά. Βεβαίως, τα ίδια λέγαμε και πέρσι βέβαια. Ναι. Το αποτέλεσμα φάνηκε αν έγινε κάτι και ποιο ήταν το αποτέλεσμα και ως προς το επιδημικό κύμα. Το ίδιο μιλάμε και για φέτος. Προφανώς ο κόσμος πρέπει να χαλαρώσει. Προφανώς τα μέτρα έπρεπε να χαλαρώσουν. Τα μέτρα έτσι κι αλλιώς ήταν υπερβολικά ακραία και αναποτελεσματικά και καταστροφικά ταυτόχρονα για την κοινωνία. Άλλο αυτό και άλλο τι σχεδιάζουμε να κάνουμε για το φθινόπωρο. Υπάρχει βέβαια και το ζήτημα, ναι, τι είδους θα είναι αυτό το τέταρτο κύμα το οποίο θα έχουμε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα έρθει ένα τέταρτο κύμα. Βλέπω ότι έτσι, ευτυχώς καταρχάς άλλαξε το επιχείρημα, το οποίο μέχρι τώρα ήταν ότι οι εμβολιασμένοι κινδυνεύουν με τους ανεμβολίαστους. Το ξέρετε είναι παράδοξο, δεν μπορεί να μιλάμε για αποτελεσματικότητα των εμβολίων, την οποία βλέπουμε από τα επιστημονικά δεδομένα, και ταυτόχρονα να θεωρούμε ότι όποιος κάνει το εμβόλιο κινδυνεύει από κάποιον που δεν το κάνει. Είναι τελείως παράλογο. Ευτυχώς λοιπόν άλλαξε και με χαρά είδα ότι δεν ξέρω αν έγινε συμπτωματικά ή ασυμπτωματικά, αλλά όλοι πλέον την ίδια στιγμή αποφάσισαν να αλλάξουν το επιχείρημα, το οποίο βλέπω ότι είναι ότι το τέταρτο κύμα θα έρθει και θα αφορά μόνο τους ανεμβολίαστους. Αυτό ακούγεται και από τις πολιτικές αρχές και από τους επιστήμονες. Είναι έτσι όμως? Είναι αλήθεια ότι στην πλειοψηφία, όχι αποκλειστικά όμως αφορά τους ανεμβολίαστους, βλέπουμε έτσι κι αλλιώς και τώρα να υπάρχουν κάποια κρούσματα και σε εμβολιασμένους σε άλλες χώρες, δεν μιλάω για την Ελλάδα. Αυτό λοιπόν είναι αλήθεια. Αυτό που δεν είναι αλήθεια για άλλη μια φορά είναι ότι θα πεθάνουμε όλοι από τον κορονοϊό. Διότι κάπως έτσι τίθεται το θέμα. Τώρα απλά αναφέρεται ότι θα πεθάνουν όλοι οι εμβολιασμένοι. Κάπως έτσι δημιουργείται αυτή την αίσθηση, τουλάχιστον έχω εγώ. Επειδή λοιπόν ξέρουμε ποιοι κινδυνεύουν να κάνουν
σοβαροί να καταλήξουν σε μέθη να πεθάνουν από τον κορονοϊό και ποιοι κινδυνεύουν να κάνουν ένα απλό κρυολόγημα τον κορονοϊό. Έτσι λοιπόν, το τέταρτο κύμα, και όταν λέμε κύμα εννοούμε κύμα όπως τα προηγούμενα, δηλαδή με επιβάρυνση του συστήματος υγείας, με νοσηλείες, σε μέθη και με θανάτους, θα έρθει μόνο αν ισχύουν δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, αν αποτύχουμε να εμβολιάσουμε τους ευπαθείς. Ευπαθείς είναι οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με άλλα νοσήματα, αλλά εξαρτήτου ηλικίας. Αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον μέχρι τις αρχές Ιουνίου, είχαμε μια κάλυψη 70% ή και λιγότερο στους ηλικιωμένους. Στοιχεία δεν έχω για τους ευπαθείς, διότι συνήθως οι ηλικιακές ομάδες ανακοινώνουμε στον Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων. Το 70% για έναν άνθρωπο, για μια ηλικιακή ομάδα που 70-80 ή πάνω των 80 ετών, δεν είναι ικανοποιητικό καθόλου. Τα μέτρα που κάποιοι θα βαφτίζουν προνόμια διευκολύνει στην πραγματικότητα είναι τιμωρητικά που ακούγονται, δεν αποτελούν και κανένα κίνητρο για αυτούς τους ανθρώπους να εμβολιαστούν. Δηλαδή δεν τους αφορά το ζήτημα, δεν θα αποτελέσει λόγο να πιστούν. Άρα λοιπόν, αν δεν εμβολιάσουμε αυτούς ή αν δεν ισχύουν τα επιστημονικά δεδομένα που ξέρουμε για τα εμβόλια, τότε θα έχουμε ένα τέταρτο κύμα, και με τον όρο τέταρτο κύμα εννοώ αντίστοιχο με τα προηγούμενα με επιβάρυνση του συστήματος υγείας. Μισό λεπτό, κύριε Φαρσαλίνε, αν καταλαβαίνω καλά. Αλλιώς, μισό λεπτό να δώσω αυτή τη φράση, αλλιώς θα έχουμε ένα τέταρτο κύμα κοινού κρυολογήματος, το οποίο δεν μας απασχολεί, διότι κάθε χρόνο έχουμε εκατομμύρια κοινά κρυολογήματα χωρίς να φέρνουμε ακραία μέτρα. Δεν πρέπει να μπούμε σε μια κρουσματολογία, να μην το πω και κρουσματολαγνία. Το ζήτημα και το πρόβλημα με τον ιό αυτό δεν είναι το πώς νοσούν, είναι το πώς επιβαρύνεται το σύστημα υγείας. Και ξέρουμε πολύ καλά ποιο είναι αυτό που λέμε το target group, αυτοί οι οποίοι επιβαρύνουν το σύστημα υγείας, που κάνουν βαριά νόσο δηλαδή, και ξέρουμε πού πρέπει να επικεντρώσουμε την προσπάθεια εμβολιασμού. Δεν είναι οριζόντιος ο κίνδυνος από τον ιό, το γνωρίζουμε αυτό από την αρχή, δεν πρέπει να περνάμε μηνύματα ότι θα πεθάνουμε όλοι από τον κορονοϊό ή ότι θα πεθάνουν όλοι ανεμβολίαστοι, πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειες όσο το δυνατόν οριζόντιο εμβολιασμού σε αυτούς που κινδυνεύουν σοβαρά. Και φυσικά το εμβόλιο να υπάρχει και καλώς είναι διαθέσιμο για όλους, αλλά το τι πρέπει να κάνουμε το ξέρουμε και δεν βλέπω να γίνεται. Αν αντιλαμβάνομαι σωστά και με διορθώνετε, κύριε Φαρσαλίνε, εδώ δεν μιλάμε λοιπόν για του κλασικού τύπου αντίληψης, όχι μόνο επιστημονικής, γιατί μέχρι σήμερα όλα τα εμβόλια σταματάγαν τις νόσους. Εδώ μιλάμε για κάτι άλλο. Σωστά. Κοιτάξτε, είναι δεδομένο ότι το εμβόλιο αυτό προστατεύει και από τη μόλυνση, τα εμβόλια μάλλον προστατεύουν και από τη μόλυνση, από τον ιό, όχι όμως απόλυτα. Δεν είναι αυτό που λέμε αποσυρωτικά, sterilizing τα εμβόλια, δηλαδή δεν έχουν, και αυτό φαίνεται λοιπόν, ακόμα και στο Ισραήλ βλέπουμε να μολύνονται εμβολιασμένοι, ακόμα και στην Αγγλία βλέπουμε να μολύνονται εμβολιασμένοι. Στην Αγγλία έχουμε και ένα ζήτημα με περισσότερους θανάτους εμβολιασμένους σαν ποσοστό που νοσούν σε σχέση με ανεμβολίες τους, αλλά αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι είναι μεγάλες οι ηλικίες των εμβολιασμένων που νοσούν εκεί. Σε κάθε περίπτωση το εμβόλιο δεν είναι αποστηρωτικό, δηλαδή δεν εμποδίζει πλήρως την μόλυνση από τον ιό. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, εφόσον ισχύουν τα δεδομένα που γνωρίζουμε σήμερα, ότι προστατεύει κατά 95% ή και παραπάνω από τη σοβαρή νόση. Το ζήτημα όμως που δεν έχουμε απαντήσει είναι πόσο διαρκεί αυτή η ανοσία. Και αυτό που μου κάνει και τρομερή εντύπωση είναι ότι μιλάμε συνεχώς για ανοσία από το εμβόλιο και κάνουμε άρση μέτρων για τους εμβολιασμένους, όπως για παράδειγμα το self-test,
αλλά δεν κάνουμε το ίδιο για αυτούς που έχουν νοσήσει ήδη από τον ιό, οι οποίοι πιθανότητα να έχουν και καλύτερη ανοσία από τους εμβολιασμένους. Εννοείται ανοσία από φυσική λίμωξη, έτσι, για αυτές. Βεβαίως, βεβαίως. Το οποίο βέβαια, για να διευκρινίσω, δεν μπορεί να είναι επιδίωξη κάποιου, δηλαδή να προτιμήσει να εμβολιαστεί από τον ιό παρά να εμβολιαστεί, διότι η φυσική ανοσία και καλύτερη να είναι ταυτόχρονα σημαίνει ότι σε εκθέτει στον κίνδυνο του ιού και της νόσου, κάτι το οποίο δεν κάνει το εμβόλιο. Παρ' όλα αυτά έχουμε πιθανότητα άνω του εκατομμύριου, σίγουρα άνω του εκατομμύριου άτομα που έχουν νοσήσει και για τα οποία δεν γίνεται καμιά συζήτηση για άρση μέτρων, ενώ θα έπρεπε να έχουν ακριβώς την ίδια άρση μέτρων που έχουν και οι εμβολιασμένοι. Κύριε Φασαλινέ, ως ερευνητής δημόσιας υγείας, πιστεύετε ότι μπορεί να χτιστεί με αυτά τα δεδομένα και με αυτό το κλιμακωτό σύστημα και των εμβολιαστικών προγραμμάτων και με υπολογισμού της ανοσίας από φυσική λίμωξη που είπατε τι εκθέσεις κινδύνους έχει, αυτό το κλιμακωτό μπορεί να μας χτίσει τείχος ανοσίας ή κυνηγάμε την ουρά του τελικά? Αν με τον όρο τείχος ανοσίας, που εγώ αυτό έχω καταλάβει ότι συζητάτε, είναι να εξαφανιστεί, σχεδόν να εξαφανιστεί τέλος πάντων ο ιός, να γίνει κάτι αντίστοιχο ας πούμε με τη λιλαρά, την ερυθρά, την παροτιτίδα, ξέρετε, νοσήματα τα οποία δεν έχουν εξαλειφθεί από την ανθρωπότητα, αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι σπάνια τα κρούσματα, τουλάχιστον σε χώρες της Ευρώπης. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να συμβεί αυτό. Η φύση του ιού και η διασπορά του, η εκτεταμένη, δείχνει ότι το πιο πιθανό είναι ότι θα γίνει ενδημικός. Θα έλεγα ότι θα είναι έκπληξη αν δεν συμβεί αυτό. Κάτι το οποίο το έχουμε δει επίσης μήνες πριν και νομίζω ότι επιβεβαιώνεται και θα επιβεβαιωθεί, αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε κάθε χρόνο περιστατικά, προσβολές, θα έχουμε κύματα. Το ζήτημα είναι πώς δεν θα έχουμε κάτι το οποίο θα μας απασχολεί σε σημείο που μας απασχόλησε με τα προηγούμενα κύματα, ναι, και που μας ανάγκασε σε τέτοια ακραία μέτρα. Σαφές. Λέει όμως ο φίλος ο Αργύρης, μήπως κύριε Φαρσαλινέ μου λέει, αυτό το κλιμακωτό χτίσιμο μέσα από τα εμβολιαστικά προγράμματα του τείχους ανοσίας οδηγεί σε χαμηλή πίεση τον ιό, άρα και σε μεταλλάξεις για να τη βγάλει ο ιός, σχηματικά το βγάλει, το έχει σε εισαγωγικά. Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν δύο τρόποι να εμφανιστούν μεταλλάξεις. Η μία είναι φυσικά το υψηλό υλικό φορτίο που οδηγεί σε αυξημένο πολλαπλασιασμό του ιού. Το δεύτερο όμως είναι και η πίεση από μη αποστηρωτικά εμβόλια, από non-sterilizing, από εμβόλια που δεν εμποδίζουν τη μόλυνση. Βέβαια, εκεί το υλικό φορτίο είναι μικρότερο, αλλά πάλι η πίεση υπάρχει και ο πολλαπλασιασμός υπάρχει σε κάποιον ο οποίος είναι εμβολιασμένος. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και αυτό σε μεταλλάξεις. Δεν γνωρίζουμε τώρα τι από τα δύο θα συμβεί σε μεγαλύτερο βαθμό ή θα οδηγήσει σε σοβαρότερες μεταλλάξεις. Πάντως δεν αποκλείεται αυτό και το έχουμε δει και υπάρχει και στη βιβλιογραφία, όχι στους ανθρώπους αλλά σε ένα μείον σε κοτόπουλα, το ζήτημα των μεταλλάξεων μετά από μετά από εμβόλιο το οποίο δεν ήταν αποστηρωτικό. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν σημαίνει ότι το εμβόλιο είναι άχρηστο, έτσι. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι το εμβόλιο είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη διαχείριση του προβλήματος. Θεωρώ ότι η όλη επικοινωνιακή στρατηγική είναι τελείως λάθος, δημιουργεί τελείως λάθος μηνύματα, ασκείται πίεση σε σημείο εκβιασμού από τον κόσμο, το οποίο ορισμένες φορές αγγίζει και τα όρια της γραφικότητας με δηλώσεις που γίνονται, και ξεχνάμε τελείως εκεί που είναι πραγματικά κρίσιμο να γίνει οριζόντιο εμβολιασμός, που είναι, επαναλαμβάνω, οι μεγάλες ηλικίες και οι ευαίσθητες ομάδες με συνοστηρότητες. Σαφές. Λέει εδώ, λένε πολλοί, αλλά το κρατάω από τον Γιώργο, θα μας πει κάτι ο κύριος Φαρσαλινός για το ποστάρισμα, εγώ δεν το έχω δει, εσείς θα καταλάβετε, με τη μελέτη σε υγειονομικούς που δείχνει κυκλοφορία της ακίδας από τα εμβόλια σε όλα τα όργανα. Τι είναι αυτό? Δικό σας ποστάρισμα. Στο αίμα καταρχάς, ότι βρέθηκε πλάσμα, ακίδα ή υπομονάδα της ES1, υπομονάδα της ακίδας, σε μια μελέτη που έγινε στις ΗΠΑ 24 υγειονομικούς μέσης ηλικίας 24 ετών.
Αυτό που σχολίασα είναι ότι φαίνεται ότι η ακίδα παράγεται από το εμβόλιο, γιατί όλα τα εμβόλια την πρωτεΐνη ακίδα παράγουν. Φαίνεται ότι περνάει στη συστηματική κυκλοφορία. Δεν ξέρουμε τι κάνει αυτό, αν προκαλεί κάτι, αν δηλαδή εκεί οφείλονται κάποιες παρενέργειες των εμβολίων. Δεν ξέρουμε σε τι βαθμό, σε τι ποσοστό της συνολικής παραγωγής της ακίδας έχουμε μεταφορά στο πλάσμα, στην κυκλοφορία δηλαδή. Είναι ένα έβριμα που πρώτη φορά συμβαίνει. Πρώτη φορά δηλαδή μέτρησαν επιστήμονες παρουσία ακίδας ή υπομονάδας στο αίμα εμβολιασμένων, όχι νοσούντων. Έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά είναι πολύ πρόημο, δηλαδή το έβριμο ουσιαστικά είναι το καινούριο. Το αν αυτό μπορεί να σημαίνει κάτι κλινικά και τι μπορεί να σημαίνει, είναι κάτι που δεν διερευνήθηκε σε αυτή τη μελέτη. Μην ξεχνάμε ότι ήταν νέα άτομα όλοι. Δεν ξέρουμε επίσης τι γίνεται αν κάποιοι δεν παράγουν αντισώματα σε επαρκείς ποσότητες, διότι φάνηκε ότι η ακίδα βέβαια μένει για λίγες μέρες στην κυκλοφορία και στη συνέχεια εξαφανίζεται, και φαίνεται ότι τα αντισώματα που αρχίζουν και παράγονται είναι αυτά τα οποία συμβάλλουν στην εξαφάνιση της πρωτεΐνης από το πλάσμα. Δεν ξέρουμε τι γίνεται με άλλους π.χ. ηλικιωμένους ή άτομα με σοβαρές παθήσεις ή άτομα με νοσοκατασταλτικά που δεν έχουν αντίστοιχη έτσι, παραγωγή αντισωμάτων με έναν νέο υγιή. Δεν θα έλεγα να μην προτρέχουμε και να δημιουργούμε διάφορες θεωρίες. Σαφές. Διότι είδα πολλές θεωρίες να εμφανίζονται. Είναι ένα έβριμα το οποίο αξίζει περαιτέρω διερεύνηση, διότι δημιουργεί κάποια ερωτήματα επιστημονικά τα οποία πρέπει να δούμε στο μέλλον. Ο συνονόματός σας ο Κώστας λέει: ρωτήστε σας παρακαλώ τον κύριο Φαρσαλινό, όταν λέμε κάλυψη του εμβολίου 86% για παράδειγμα τη μετάλλαξη Δέλτα, σημαίνει ότι το 14% μπορεί να καταλήξει και στην εντατική? Όχι απαραίτητα, δεν ξέρω το συγκεκριμένο στοιχείο αν αφορά τη μόλυνση ή τη βαρύτητα της νόσου. Όμως, προσέξτε, 86% δεν σημαίνει ότι το 14% θα καταλήξει στην εντατική. Μπορεί να σημαίνει ότι σε σχέση με ανεμβολίας τους οι εμβολιασμένοι έχουν 86% λιγότερους, αλλά δεν πρόκειται και ανεμβολίας να νοσήσουν όλοι, όπως και εμβολιασμένοι δεν πρόκειται να νοσήσουν όλοι. Μην ξεχνάτε ότι στις μελέτες φάσης 3 η αποτελεσματικότητα 95% ήταν 150 περιστατικά στους μη εμβολιασμένους και 7, 8, 9 στους εμβολιασμένους, έτσι, 5. Αυτό ήταν η διαφορά. Το ζήτημα είναι ότι αυτό που βλέπουμε μέχρι στιγμή στην Αγγλία είναι ότι πράγματι οι εμβολιασμένοι έχουν λιγότερα περιστατικά προσβολής από τον ιό μόλυνσης. Πρέπει όμως να περιμένουμε. Πρέπει να περιμένουμε και να δούμε όσο θα εμφανίζεται το κύμα εκεί, το οποίο όπως βλέπετε είναι ήδη παρουσιάζει μια αύξηση. Προχθές, αν θυμάμαι καλά, είχαν 16.000 νέους θετικούς στον ιό. Καλά θυμάστε. Εκεί που ήταν μηδέν. Και είδατε ότι δεν πρέπει να προτρέχουμε. Διότι κυκλοφορούσαν διάφορα διαγράμματα ότι το εμβόλιο εξαφάνισε τα κρούσματα. Βλέπετε ότι τα κύματα έρχονται όλα με καμπύλες, ανεβαίνουν, θα πέσουν και θα ξανανεύουν. Δεν πρέπει όμως να μείνουμε στην κρουσματολογία. Επιμένετε. Να δούμε την βεβαίως. Επιμένετε. Διότι σας είπα ότι δεν θα εξαφανιστεί ο ιός. Κάθε χρόνο, ξέρετε, έχουμε κύματα εκατομμυρίων περιστατικών κοινού κρυολογήματος. Είδατε κάποιος να τον απασχολεί και να μπαίνουν περιοριστικά καταστροφικά μέτρα? Όχι. Αν λοιπόν καταφέρουμε και κάνουμε τον ιό να προκαλεί κοινό κρυολόγημα, δηλαδή να μην αφορά τους ευπαθείς και ηλικιωμένους που κάνουν βαριά νόσο και να αφορά μόνο πολύ νεότερους υγιείς που κάνουν ήπια ή και καθόλου νόσο, δεν θα πρέπει να μας απασχολεί το αν έχουμε κρούσματα, θα πρέπει να μας απασχολεί το ότι δεν υπάρχει πίεση στο σύστημα υγείας. Δεν έχουμε πολλές νοσηλίες σε μεθ. Δεν έχουμε πολλούς θανάτους. Αυτό πρέπει να είναι ο στόχος. Η εξαφάνιση του ιού νομίζω ότι είναι ανέφικτος στόχος. Και πολύ φοβάμαι ότι δημιουργεί και λάθος
στρατηγική και επικοινωνία αυτός ο ανέφικτος στόχος, αν κάποιοι πιστεύουν ότι μπορεί να επιτευχθεί. Ο φίλος ο Γιάννης λέει, σας παρακαλώ ρωτήστε τον κύριο Φαρσαλινό. Προφανώς το πιθανότερο είναι οι εμβολιασμένοι να νοσήσουν ηπιότερα. Μεταδίδουν όμως ακριβώς το ίδιο με τον ανεμβολίαστο ή και εδώ μεταδίδουν λιγότερο αφού πέφτει το υγειικό φορτίο? Πιστεύω ότι η πτώση του υγειικού φορτίου που αναμένω θα οδηγεί σε λιγότερη μετάδοση. Προσέξτε όμως, ένας ο οποίος είναι συμπτωματικός, δηλαδή έχει μολυνθεί, είναι εμβολιασμένος, μολύνθηκε και κάνει και συμπτώματα, πολύ φοβάμαι ότι θα μεταδίδει κανονικά. Οπότε θέλει προσοχή και ο εμβολιασμένος ο οποίος εμφανίζει συμπτώματα και βρίσκεται θετικός σε ένα έλεγχο διαγνωστικό για προσβολή από τον ιό. Άλλος ο Βασίλης. Κύριε Φαρσαλινέ, έχετε εικόνα αν υπάρχουν τελικά αξιόπιστες μελέτες για αυτό το μίσκε εν μάτς που μάθαμε όλοι, την εναλλαγή δηλαδή μεταξύ πρώτης και δεύτερης δόσης εμβολίων? Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μικρές μελέτες με πολύ λίγα άτομα. Δεν υπάρχει κάποια μεγάλη μελέτη που να δείχνει ποια μπορούν να συνδυαστούν και πώς. Εγώ δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο λόγο ανησυχίας πέρα από τις γνωστές κλασικές επιπλοκές, δηλαδή κάτι περισσότερο να συμβεί με ένα mix and match. Φαίνεται σε μια μελέτη ότι κάποια από τα ήπια, από τις ήπιες παρενέργειες, και αναφέρομαι στη γρυπόδη συνδρομή για παράδειγμα, εμφανίζονται σε μεγαλύτερη συχνότητα και ένταση. Αυτό όμως δεν είναι κάτι ενισχυτικό. Γρυπόδη συνδρομή κάνουν και άλλα εμβόλια, δεν είναι αυτά οι επιπλοκές που να μας ανησυχούν. Επίσης να πω ότι δεν υπάρχει, ξέρετε, και καμία μελέτη που να δείχνει όφελος όταν κάποιος που έχει νοσήσει κάνει το εμβόλιο. Και εδώ είναι που δεν καταλαβαίνω γιατί, για άλλη μια φορά, γιατί οποιαδήποτε άρση μέτρων, π.χ. άρση της ανάγκης για self-test, αφορά μόνο τους εμβολιασμένους και όχι τους νοσούντες που δεν έχουν εμβολιαστεί. Κανονικά θα έπρεπε ό,τι ισχύει για τους εμβολιασμένους να ισχύει και για αυτούς που έχουν νοσήσει. Άρα έχουν αποκτήσει ανοσία από φυσική λοιμόξη. Δεν υπάρχει καμία διαφορά, αν όχι θα πρέπει να πούμε ότι αυτοί που είχαν την ατυχία να νοσήσουν πιθανώς έχουν καλύτερη ανοσία από τους εμβολιασμένους. Λοιπόν, καταλάβαμε από την αρχή αυτό που είπα. Το κλειδί εδώ είναι, όπως λέτε, ένα ολοκληρωμένο σε ζήτημα δημόσιας υγείας σχέδιο, και λέτε ότι τώρα ίσως, έστω και τώρα, μην ξανασυμβούν τα περσινά, είναι μια καλή ευκαιρία να το δούμε αυτό. Πανάκες δεν υπάρχουν. Αυτό κατάλαβα εγώ. Ακριβώς. Τα έχουμε πει και πέρσι, δεν έγινε τίποτα πέρσι. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι φέτος. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο εδώ από το φίλο τον Ανέστη που βομβαρδίζει. Κύριε Φαρσαλινέ, λέει, μήπως πρέπει να δείτε τις μελέτες για την ιβερμεκτίνη? Ξεκινάει από ό,τι έμαθα μια μελέτη στην Αγγλία μεγαλύτερη. Η ιβερμεκτίνη πράγματι έχει πολλές μικρές και αμφιβόλου ποιότητας μελέτες που δείχνουν όμως μια αποτελεσματικότητα. Περιμένουμε να δούμε μια μεγάλη μελέτη η οποία θα έχει πολύ μεγάλη σημασία το ποιους ασθενείς θα συμπεριλάβει. Δηλαδή, δεν μπορεί να χορηγηθεί ένα φάρμακο τέτοιο μετά από 8-9 μέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων. Δυστυχώς αυτό ήταν ένα πρόβλημα το οποίο είδαμε και σε προηγούμενες μελέτες. Όλα τα φάρμακα από το στόμα τους ξεκινούσαν σε ασθενείς όταν τα κατέληγαν στο νοσοκομείο. Και τότε ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι πάρα πολύ αργά. Ακόμα και για το αντιγρυπτικό φάρμακο που υπάρχει και που έχει λάβει έγκριση, γνωρίζουμε ότι 2 ή άντε το πολύ 5 μέρες μετά τα συμπτώματα, αν χορηγηθεί, είναι άχρηστο. Σκεφτείτε δηλαδή ότι με τον ίδιο τρόπο που γίνονται οι μελέτες σήμερα για την νόσο COVID, θα βγάζαμε άχρηστο ένα εγκεκριμένο φάρμακο αν το μελετούσαμε για την γρήπη. Θα πρέπει αυτού του είδους τα σκευάσματα να χορηγούνται άμεσα, δηλαδή να ξεκινάει η χορήγησή τους με το που γίνεται η διάγνωση. Όχι σε κάποιον ο οποίος φτάνει στο νοσοκομείο που γνωρίζουμε ότι φτάνει μετά από μέρες. Οπότε αναμένω να δω το σχεδιασμό της μελέτης για να μπορώ να κρίνω αν η μελέτη θα έχει κάποιο αξιόπιστο αποτέλεσμα, όποιο και αν είναι αυτό. Πρέπει όμως. 15 μήνες το ίδιο πράγμα επιμένετε σε αυτό εσείς. Είναι κρίσιμο, λέτε. Αυτό. Ναι, και πρέπει όμως να μελετηθεί το φάρμακο, διότι υπάρχουν αρκετά δεδομένα που μπορεί κάποια να μην είναι πολύ καλής ποιότητας, αλλά υπάρχουν δεδομένα από πολλές μικρές μελέτες που δείχνουν κάποια αποτελεσματικότητα. Θα πρέπει επιτέλους, και έχει αρχίσει και πάρα πολύ θα έλεγα, να μελετηθεί συστηματικά και σε μια μεγάλη μελέτη
προσεκτικά σχεδιασμένη, για να δούμε τι συμβαίνει. Το πρόβλημα με αυτά τα φάρμακα είναι ότι είναι πάρα πολύ φτηνά και όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχει το οικονομικό όφελος που θα οδηγούσε και σε σοβαρή επένδυση στο να γίνει μια μελέτη που όπως καταλαβαίνετε χρειάζεται εκατομμύρια για να γίνει μια οργανωμένη τέτοια μελέτη. Αν σκεφτείτε τι τραβάει η ανθρωπότητα. Και αυτό είναι το ευχάριστο. Αν σκεφτούμε βέβαια τι τραβάει η ανθρωπότητα, εδώ το κόστος όφελος καλά το λέτε εσείς, πάει ανάποδα. Κύριε Φαρσαλίνε, σας ευχαριστήσω θερμά, τα ξαναπούμε, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.